Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι. Έχουμε γεμίσει ακουστικά τον τελευταίο καιρό και ήρθε η ώρα να δούμε και τα Galaxy Buds Live, τα νεότερα και καλύτερα ακουστικά τη Samsung. Έρχονται με αρκετέ βελτιώσει σύμφωνα με την εταιρεία και ειδικά σε σύγκριση με τα πρώτα Galaxy Buds αλλά και με τα Galaxy Buds Plus που είχε παρουσιάσει πριν μερικού μήνε. Ε, τα βασικά του χαρακτηριστικά παραδοσιακά η εταιρεία τα αναφέρει στο πίσω μέρο τη συσκευασία όπω και πολλοί άλλοι κατασκευαστέ τον τελευταίο καιρό. Εργονομικό σχεδιασμό για να ταιριάζει καλά στο αυτί μα αυτό βέβαια Exactamente. από το μέγεθος που έχει το αυτή κάθε ανθρώπου, παρόλα αυτά, 6 έως 21 ώρες ο χρόνος λειτουργίας τους, το 6 ώρες αναφέρεται στην μπαταρία που έχουν τα ίδια τα Galaxy Buds και το 21 ώρες είναι ο συνολικός χρόνος που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εκμεταλλευόμενοι και την μπαταρία που έχει η θήκη τους. Τρία διαφορετικά μικρόφωνα για καθαρό ήχο στις κλήσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί ειδικά τα πρώτα Galaxy Buds δεν ήταν καθόλου καλά στο να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κλήσει με αυτά και να μην ακούγεται ενοχλητικά ο θόρυβο

Και φυσικά Active Noise Cancellation, τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να μειώνουν το θόρυβο στο περιβάλλον γύρω μας. Παραδοσιακά, σφραγισμένα στη συσκευασία του τα Galaxy Buds Live. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα ανοίξουμε τη συσκευασία αυτή, θα τα δούμε μαζί για πρώτη φορά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τύχει να ξαναδώ εγώ προσωπικά τουλάχιστον Buds Live από κοντά και να τα χρησιμοποιήσω μέχρι σήμερα. Θα τα συνδέσουμε και σε ένα κινητό τηλέφωνο για να δούμε τι ακριβώς προσφέρουν και φυσικά στη συνέχεια θα τα χρησιμοποιήσω για αρκετέ Μέρες για να έχουμε μια λίγο καλύτερη εικόνα του, του, τι ακριβώς προσφέρουν. Φέρνουμε λοιπόν το μαχαίρι από άποψη και εδώ γυρνάμε τα ακουστικά στο πίσω μέρος. Έχουμε μια ταινία ασφαλείας στο κάτω σημείο, στο κάτω μέρος του κουτιού και την ταινία ασφαλείας της Samsung στο πάνω μέρος. Την κόψαμε και τη μία και την άλλη. Να ανοίξουμε τη συσκευασία και να δούμε τι άλλο έχουν τα ακουστικά στη συσκευασία αυτή εκτός προφανώς από τα ίδια. Λοιπόν, φακελάκι με οδηγίες, ούτε καν θα τα ανοίξουμε, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Έχουμε ένα μικρό κουτάκι που έχει, εδώ έχει σημασία να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, έχουμε το USB ε, Type-C καλώδιο για να φορτίζουμε τα ίδια τα Galaxy Buds ε, live, συγγνώμη, το ξεχνάμε το live, και ένα ακόμα set από μύτες για να βρούμε αυτό που ταιριάζει στο δικό μας αυτή. Λοιπόν, βάζουμε και το καλώδιο πίσω, στο κουτάκι του, το αφήνουμε και αυτό στην άκρη και έχουμε και τα ίδια προφανώς τα Galaxy Buds Live να βγάλουμε τη ζελατίνα ε, από εδώ, ναι τη βγάλαμε τη ζελατίνα αυτά είναι τα ίδια τα ακουστικά να μαζέψουμε λίγο τα υπόλοιπα και να δούμε, να δούμε αναλυτικότερα τι ακριβώς προσφέρουν Αυτά είναι λοιπόν τα ίδια τα Galaxy Buds Live. Να δούμε λίγο τη θήκη του. Το μόνο που έχει στο εξωτερικό είναι η USB Type-C θύρα στο πίσω μέρο για να μπορούμε να τα φορτίσουμε. Υπάρχει δυνατότητα να φορτίσουν και ασύρματα ακουμπώντα τη θήκη στην ε, βάση φόρτιση που θέλουμε ή στο πίσω μέρο ενό τηλεφώνου που προσφέρει αντίστροφη ασύρματη φόρτιση. Και ανοίγουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Θυμίζει περισσότερο μια μικρή κασετίνα η θήκη του. Τα ίδια τα ακουστικά θα τα δούμε λίγο αναλυτικότερα στη συνέχεια. Μια η αλήθεια είναι με φασόλι, όπω και να θέλει να το κάνει κανεί, δεν μπορεί να την αποφύγει τη συγκεκριμένη σύγκριση. Έχουμε ένα μικρό LED στο εσωτερικό τη θήκη που παραδοσιακά δείχνει την μπαταρία των ίδιων των ακουστικών και ένα δεύτερο LED στο εξωτερικό το οποίο δείχνει τη φόρτιση, τη, μάλλον τη μπαταρία που έχει η ίδια η θήκη. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε λίγο κάτω να πάρουμε το Note 20 Ultra να δούμε πώ ακριβώ συνδέονται με αυτό. Ανοίξουμε τη θήκη. Δούμε αν θα τα αναγνωρίσει. Παραδοσιακά λοιπόν από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε τηλέφωνο τη Samsung, αναγνωρίζονται αυτόματα τα ακουστικά, πατάμε το πλήκτρο και περιμένουμε απλά να, συνδεθούν, να συνδεθεί το τηλέφωνο με αυτά. Αν κάποιο δεν χρησιμοποιεί συσκευή τη Samsung, μπορεί απλά να τα συνδέσει σαν ένα κανονικό ζευγάρι Bluetooth ακουστικών. Μπορεί να εγκαταστήσει και την εφαρμογή Galaxy Wearable στη συσκευή του και ένα plugin που θα κατεβάσει αυτόματα αφού αναγνωρίσει τα ακουστικά για να μπορεί να εκμεταλλευτεί και τι υπόλοιπε δυνατότητε που έχουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφαρμογή Galaxy Wearable, θα μα δείξει τι συσκευέ που είναι ήδη συνδεδεμένε στο τηλέφωνό μα, το ρολόι αρχικά και μπορούμε να δούμε ότι μπορούμε να προσθέσουμε μάλλον τα ίδια τα ακουστικά σαν μια επιπλέον συσκευή. Λοιπόν, έχουν συνδεθεί, όχι, τα έχει βρει, περιμένουμε και εδώ να ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδεσης γιατί κατεβάζει το plugin που χρειάζεται για να τα χρησιμοποιήσει. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η εγκατάστασή του. Λοιπόν, συμφωνούμε, συμφωνούμε και τα ακουστικά πλέον είναι συνδεδεμένα με το τηλεφωνό μας εδώ έχει μάλλον ε, όχι μάλλον έχει μια χρησιμότητα η εφαρμογή Galaxy Wearable γιατί μας δείχνει πολλά ακόμα χρήσιμα στοιχεία για τα ίδια τα ακουστικά από την κατάσταση της μπαταρίας τους ναι ένα ωραίο σχέδιο γραφικό για τα ίδια τα ακουστικά και τη θήκη έχουμε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε το Active Noise Cancellation σε περίπτωση που είναι ανενεργό ένα Equalizer για να μπορούμε να επιλέξουμε εμεί τον ήχο που θα παράγουν. έχουνε τη δυνατότητα θα... μπορούμε να αλλάξουμε μάλλον το τι ε, κάνει η, η επιφάνεια που είναι στο πίσω μέρο του που είναι ευαίσθητη στην αφή. Να δούμε να επιλέξουμε εμεί τι ακριβώ θα κάνει. Με ένα απλό tap ε, ξεκινάει ή σταματάει η μουσική. Με διπλό tap αλλάζει τραγούδι και έχουμε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουμε πλήρως, Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο την ε, επιφάνεια αυτή που είναι ευαίσθητη στην αφή για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ε, χωρίς να τα πατάμε κατά λάθο. και φυσικά α, κρατώντας, και πα, ε, κρατώντας, μάλλον πατημένο το χέρι πάνω μας ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε το Active Noise Cancellation και στα δύο ακουστικά υπάρχει εδώ η επιλογή τώρα γιατί κάποιο θα ενεργοποιήσει την Bixby Κανεί δεν το ξέρει, να αλλάξουμε την ένταση και μας προσφέρει για κάποιο λόγο σαν επιλογή και το Spotify. Λοιπόν, Μπορούμε να ζητήσουμε από τα ακουστικά να μας διαβάζουν τις ειδοποιήσει και ε, καλά, Bixby Voice Wake Up δεν το χρειαζόμαστε. Αυτά οι, δια, οι περισσότερες μάλλον επιλογές που προσφέρει η εφαρμογή η Galaxy Wearable στα Galaxy Buds Live. Προφανώς οι ίδιες επιλογές θα υπάρχουν στην εφαρμογή ακόμα και αν την εγκαταστήσουμε σε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει περιορισμός να είναι συσκευή της Samsung. Και πάμε τώρα να δούμε κάθε ένα από τα δύο ακουστικά, να κλείσουμε τη θήκη. Αυτό λοιπόν είναι κάθε ένα από τα Galaxy Buds Live, στο βαθμό που φαίνεται στο πλάνο γιατί είναι και μαύρα τα συγκεκριμένα. Έχουμε ε, ένα-δύο μικρόφωνα στο εξωτερικό τους, έχουν και ένα ακόμα μικρόφωνο που είναι το τρίτο. Παρ' όλα αυτά, κάπου υπάρχει λοιπόν και ένα τρίτο μικρόφωνο. Υπάρχει ο αισθητήρα υπερήθρων που καταλαβαίνει πότε το βάζουμε και το βγάζουμε από το αυτή μα για να μπορούμε να, για να σταματάει τη μουσική. άμα θέλουμε αυτόματα μέχρι να το ξαναβάλουμε, το ίδιο το ακουστικό. Και εδώ έχουμε και τι επαφέ για τη φόρτισή του, οι οποίε είναι η αλήθεια ότι είναι λίγο μεγαλύτερε από το συνηθισμένο σα σχέδιο. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, κάθε ένα από τα Galaxy Buds Live έχει αυτό εδώ το σχέδιο. Ασυνήθιστο σίγουρα, αλλά πιθανόν αρκετά βολικό γιατί ταιριάζει καλά στο σχέδιο που έχει αντίστοιχα το αυτή μας. Θα τα γυρίσουμε στη συσκευασία τους, μια πρώτη εικόνα είναι για τα ίδια τα ακουστικά και όπως είπαμε θα τα χρησιμοποιήσουμε για αρκετό καιρό για να έχουμε μια λίγο καλύτερη εικόνα του τι ακριβώς προσφέρουν. Καλή συνέχεια από εμάς και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα.